Στα ζαχαροπλαστεία οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, με τους τεχνίτες να μην σταματούν να ζυμώνουν. Στα καταστήματα με λαμπάδες οι προθήκες έχουν ήδη γεμίσει, ενώ στα εμπορικά καταστήματα τα χειμερινά φεύγουν για να γεμίσουν τα ράφια από ανοιξιάτικα ρούχα. Όλοι ετοιμάζονται για την πασχαλινή αγορά, με την ελπίδα φέτος οι πωλήσεις να είναι καλύτερες. Μελανό σημείο όλων η ακρίβεια που χτυπά πρώτα απ' όλα τον πασχαλινό οβελία, που εκτιμάται φέτος ότι θα φτάσει στη τιμή ρεκόρ που θα αγγίξει ακόμα και τα 15 ευρώ το κιλό. Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε να πουλάμε 11,79, την Τρίτη 12,79, σήμερα 13,79 και αύριο δεν ξέρουμε πόσο και τι θα γίνει. Την ίδια ώρα οι ζαχαροπλάστες υποστηρίζουν πως φέτος κέρδος δεν θα βγάλουν από τα τσουρέκια και τα σοκολατένια αυγά που θα πουλήσουν, παρά το ότι θα αυξήσουν τις τιμές τους. Όπως υποστηρίζουν, αν έβαζαν όλη την αύξηση από την ενέργεια και τις πρώτες ύλες στα πασχαλινά γλυκίσματα, θα έμεναν όλα απούλητα. Έχουν πάρει μια αύξηση 10% δυστυχώς λόγω ενέργειας και λόγω πρώτων υλών. Εμείς προσπαθούμε και κρατάμε όσο μπορούμε τις τιμές μας πιο χαμηλές για να μπορέσουμε να έχουμε δουλειά. Ακριβότερη θα είναι φέτος, από ό,τι φαίνεται, και η αναστάσιμη λαμπάδα. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, θα πάρει ο άλλος τη λαμπάδα το Πάσχα. Βέβαια όμως ζητάνε πάντα το πιο οικονομικό. Οι έμποροι στα καταστήματα γεμίζουν τα ράφια τους με ανοιξιάτικα ρούχα, όμως στο μυαλό τους βρίσκεται συνεχώς το κύμα ακρίβειας που πλήττει τους πάντες, και αυτό θα επηρεάσει τις πωλήσεις στην περίοδο του Πάσχα. Δεν θα αφήσεις το αμάξι χωρίς βενζίνη, όσο και να πάει βενζίνη. Αλλά το παραπάνω από τη βενζίνη θα φύγει από την αγορά, δυστυχώς. Για στήριξη των οικοκυριών από την ακρίβεια μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδωνής Γεωργιάδης στο Open. Εάν η Ευρώπη δεν δώσει χρήματα όπως εμείς διεκδικούμε, θα δώσουμε χρήματα εμείς από τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον ελληνικό λαό μόνο του και αβοήθητο. Εδώ και μήνες ζητούμε την επιβολή πλαφών στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ο κ. Μητσοτάκης, και νομίζω εν γνώση του, παραπληροφορεί τον κόσμο. Προσπαθεί να πουλήσει φύκια για μεταξωδείες κορδέλες στη διάρκεια αυτής της ενεργειακής κρίσης. Όπως αποφασίστηκε, η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δημοσίου θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη αντί τη Τρίτη του Πάσχα, ενώ τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά αυτή την Κυριακή.